Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μια βασιλική εκπομπή ξεκινάει και σήμερα, έχοντας μια απουσία αυτή του Σταύρου του Κόλκα, ο οποίος θα πάει να ξεκουραστεί, πάει να κάνει δουλίτσες τις δικές του προσωπικές, να γεμίσει τις τσέπες του, να σταδιάσει, δεν ξέρουμε. Θα το δούμε αυτό αύριο. Και έχουμε σε αντικατάσταση του Σταύρου μας σήμερα έναν φίλο, γόνο τεράστιας οικογένειας της Θεσσαλονίκης, έτσι, τον γνωστό στους σημερινούς 55άριδες, σε όλους. Κρύβε λόγια. Όχι, δεν κρύβω. Το Σοκράτη, τον Χατζιπαυλίδη. Τεράστιος χρηματιστής, την εποχή του χρηματιστηρίου που αργίαζε, πάρε δώσε και βέβαια και εν ενεργεία. Ενώ όλοι έχουν εγκαταλείψει, λοιπόν, Σοκράτη μου, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας και χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχετε μια ωραία παρέα που με συνδέει με το παρελθόν του χρήματος FM, γιατί είναι των ιδίων συμφερόντων αυτό το λίμπερο. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα και Σοφάκη μου. Καλησπέρα. Ήσταν Αριστοτέλους, μετά η εξέλιξη όμως είπαμε. Βέβαια, ναι, άλλαξαν οι καιροί. Ο Ηράκλητος έλεγε και εσύ τα ξέρεις καλύτερα: πάντα χωρί και ουδέ μένει. Τίποτα δεν μένει υποστάσιμο. Προχωράμε. Έτσι, όλα αλλάζουν. Βεβαίως. Οπότε σε λίγο θα ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σχετικά με το χρηματιστήριο, σχετικά με τον αθλητισμό, γιατί είστε επί παντός επιστητού. Σχετικά με τα ωραία βράδια της Θεσσαλονίκης του 80, του 90. Βέβαια και του 90. Θύμισε μας έτσι μερικά μαγαζιά του 80 και του 90 που γινόταν έτσι ο χαμός. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το βασικό μαγαζί της εποχής, αν μιλήσουμε για κλά, που ήταν και δίπλα ο σταθμός σας, ο σταθμός μας, γιατί ναι, δούλεψε και εδώ, το Ολύμπιον. Λάβαλμπον. Μάσκες μετέπειτα. Ωραίες εποχές, χρυσές. Εποχές, άλλες εποχές, διαφορετική νοοτροπία, λιγότερο κινητό, λιγότερη ζωγραφιά στα χέρια. Έτσι. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν πιο Έλληνες. Πιο Έλληνες. Εννοώ τώρα... Έλληνες σε όλα, όχι ναι, μόνο στη γλώσσα. Ναι, γιατί τώρα βλέπεις... Πιο ρομαντικά, ξυρισμένοι οι άντρες, δηλαδή δεν ξέρουμε τις κυρίες τώρα τι πρόβλημα είχαν εκεί που ακουμπάνε τώρα, τι πρόβλημα έχουν. Αυτά βέβαια, ναι, τα λέω για άλλο λόγο. Ναι. Όχι, είναι η φωνή εξωματικού έφεδρου καταδρομών. Οπότε έτσι, καλύπτηκε από αυτό. Τα καλύψατε. Περισσότερο λοιπόν, καμάκι. Όχι. Πιο ζωντανό καμάκι. Ναι, πιο ζωντανό. Δηλαδή ήταν πιο άμεση επαφή. Ήθελε ο άλλος, ήταν έγραφε στο ταμπλό. Έτσι, για να το πούμε μεταφορικά, πήγαινε και έλεγε: κυρία μου, χορεύετε. Ναι. Ας πούμε, ή τέλος πάντων μπορούμε να τα πούμε. Ήταν πιο ζωντανή κατάσταση. Ωραία. Στο κομμάτι μου θα επανέλθουμε στη νυχτερινή ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης μας του 80 και του 90 και θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για το χρηματιστήριο, γιατί έχω μερικά ερωτήματα τα οποία μεταλανίζουν πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι, αφού πρώτα λίγο αναφερθούμε στο αθλητικό ψητό. Βέβαια. Έτσι, τα ξημερώματα γίνανε αγώνες στο NBA. Ο δικός μας, αυτός ο λευκός γίγαντας, ο Αντετοκούμπο. Εκπληκτική εμφάνιση. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Ο έχουν ελληνική συνείδηση και παιδεία. Έτσι ακριβώς. Με κάλυψε. Εκπληκτική εμφάνιση έκανα. Με κάλυψε. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο στο χθεσινό το μάτς, στο οποίο κερδίσανε τους Νίκς με 124-113 μέσα στο Μιλγόκι, οργίασε και πάλι. Το παιδί δεν σταματιέται με τίποτα. Έκανε 31 πόντους, 15 rebound, 4 assist. Και έχει και ήθος. Δηλαδή, μιλάμε για ταλέντο. Δηλαδή. Όχι, ο All-Star θα παίζει συνέχεια. Εντάξει, να μην βιαζόμαστε, γιατί εγώ είμαι της εποχής Jordan, Magic, ναι. Pippen, Scottie Pippen, Stockton. Σε πολύ καλή κατάσταση σε βρίσκω. Έπαιζα. Σε πολύ καλή κατάσταση έπαιζα λίγο. Stockton, ναι. Ερασιτεχνικά, Stockton, ναι. Μπράβο. Πολύ καλό playmaker. Μπράβο. Ηλεκτρονικό. Είμαι μακριά. Είχαμε ένα μεγάλο match επίσης χθες. Είχαμε τους Spurs με τους Lakers. Αγαπημένη ομάδα. Ο βασιλιάς ο Βίτα πήγε εκεί πλέον στους Lakers. Αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι magic. Χάσανε χθες 143-142 στην παράταση. Δεν μπορεί. Ένα εκπληκτικό match, κάτσα και το είδα. Εντάξει, πήγανε στην παράταση με καλάθι του LeBron. Είδα λίγο. Έχω κόνεξ. Βλέπω λίγο. Είμαι και του μπάσκετ, γιατί έχω παίξει και δεν το ξέρεις αυτό. Σε τοπικό επίπεδο, αν και το άθλημά μου ήταν το πόλο, water polo, έχω παίξει και λίγο τοπικό εδώ. Τα παιδιά είναι το μπάσκετ, έπαιζα playmaker, δεν βοηθούσε η κατασκευή. Ήμουν πολύ φουσκωτός. Να αναφερθούμε λίγο στον ελλαδικό χώρο. Σημεία και τέρατα στο βόλεϊ, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες. Να μην πάρω γελάει θέση. Ο κόσμος. Όχι, γελάει ο κόσμος με την έννοια ότι ένα μέτρο μέσα, ένα σερβίς, το δώσανε ότι είναι άο. Τέλος πάντων, ζητάνε από τον Παναθηναϊκό να ξαναγίνουν τα μάτς. Κάτι τα οποία δεν είναι όμορφα πράγματα. Ενώ στρώνουν σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο που είναι το δύσκολο. Διαιτητικά, το σύστημα γενικότερα δουλεύει με έναν άλλο τρόπο πιο ισορροπημένο. Εδώ πάλι γίνεται ψιλοχαμός. Ο αθλητισμός, πάντα η διαιτησία στον αθλητισμό είναι δύσκολη. Σήμερα το βράδυ έχουμε ένα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, παίζει με τη Χαποέλ Χολών.
στο Ισραήλ. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα. Μπράβο, 8 παρατέταρτο. Ο Πάοκ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά στο μπάσκετ, έχει δύο ήττες. Ναι. Ναι, δεν έχει δύο ήττες. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό. Ναι. Ναι, όχι, και για το ελληνικό δεν πάει καλά. Ναι, στο ελληνικό εντάξει, έχουμε κάναμε μια νίκη προχθές με τον Προμηθέα εύκολη. Ναι. Αλλά γενικότερα, ναι, απέχει παρασάγκας από το να γίνει. Από τον Άνω Πάοκ, του Μπρέλεβιτς. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Του Στοιάκοβιτς κλπ. Του Κόρφα. Συμφωνώ απολύτως. Για Πάοκ μιλάμε. Συμφωνώ απολύτως και για Πάοκ μιλάμε και για όλες τις ομάδες. Όχι, μια και αναφερθήκαμε στον Πάοκ. Να αναφερθούμε λίγο στον απόϊχο του Ντέρμπι, αυτό το Άρης Πάοκ, δεν ξέρω, το είδες σαφώς. Το είδα, ναι, το είδα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το ματς σου άρεσε αρχικά, έτσι σαν ουδέτερος θεατής, γιατί δεν είσαι ούτε Αριανός ούτε Παοκτσής. Όχι, πρέπει να το δηλώσω. Είσαι άλλη ομάδα. Εγώ όχι, θα πω κιόλας ναι. Ότι εγώ δεν είμαι οπαδός, αλλά έχω παίξει την περίοδο του 78 ως φοιτητής, γιατί είμαι 58, όχι 50, που είμαι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, εγώ το πάση περιπτώσει, για την οικονομία της συζήτησης. Η μοναδική ομάδα που έπαιζε τότε πόλο και έπαιζα εγώ έστω για μία σεζόν ήταν ο Ηρακλής. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα που, ναι. Χωρίς να δηλώνω. Ναι, ναι. Και καλά. Αντικειμενικά λέγοντας, το αυτό που είδα από τις λίγες γνώσεις θεωρητικά που έχω, δεν είμαι παλιό. Όλοι λίγες έχουμε. Ναι, το ξέρω. Η μημάθεια είναι χειρότερη της αμαθίας. Έτσι ακριβώς. Εκεί διαφωνώ και λίγο παρένθεση και με τους παοξίδες. Με την έννοια ότι ο φανατισμός και η αδικία υπερισχύει της άποψης. Αλλά εντάξει, κλείνω. Όταν είναι, δεν θα το... όταν γιατί... είναι πολύς ο κόσμος, θα υπάρχει και μια μερίδα η οποία βεβαίως. Θα έχει και όταν, ακραία... έχει, και όταν έχει αδικηθεί κατά σειρά ετών, έτσι. Το λέω εγώ που δεν είμαι παοξής. Έτσι, πολύ λοιπόν, ωραία. Πες μου λίγο το Άρης Πάοκ. Ήταν ένα παιχνίδι... Πώς το είδες εσύ, σαν ουδέτερος φανατητής. Ο Πάοκ ήταν μουδιασμένος. Ναι. Ο προπονητής αυτός, ο Ρουμάνος ο Γλίκας αυτός, ο Λαουτσέσκου, τον οποίο... Λουλου. Λουλου, ναι. Όπως λέμε, Λουλου δηλαδή. Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτός ο Λεβέντης, λοιπόν, ο οποίος έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, φαίνεται αυτό από τις κινήσεις, για όσους έχουν και λίγο ψυχολογία σώματος, ενώ είναι καλός, είναι μονόχνοτος. Και το βασικό, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Για μένα είναι ο περσινός πρωταθλητής αντικειμενικά. Εάν δεν έκανε τα λάθη εκεί με τα πιστόλια και τα όπλα και τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά ανήκουν να επιστρέψει στο παρελθόν. Και δεν τα συζητάμε. Ναι. Αλλά στη συνείδηση του κόσμου, ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής, δεν είναι η ΑΕΚ. Έτσι. Για μένα που δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, ο Άρης με τη ζωντάνια και την. Ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος όχι για την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί αυτό είναι και ανικανότητα. Μπράβο, δεν είναι μόνο. Μ' αρέσει που ακούω μια τέτοια άποψη. Ήταν άτυχος γιατί τραυματίστηκε το βασικό σέντερ μπακ που ξέρει μπάλα και δεν ήταν έτοιμος αυτός που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος είδα ότι μοίραζε την μπάλα. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί έγκυται η ατυχία του. Όχι στο ότι δεν έβαλε το πέναλτι. Γιατί... Δεν έχει δηλαδή ένα βαθύ ρόστερ που να έχει αντικαταστάσει. Και το σέντερ φορ εγώ που τον είδα να πάει να χτυπήσει εν αντιθέσει με τον Κλεφτοκοτά. Ναι, όχι Κλεφτοκοτά, όχι, διαφωνώ καθέτος. Όχι, όχι, όχι. Καθέτος, γιατί αυτό είναι μια έκφραση για τους Σέρβους. Όχι, ναι, εγώ δεν τη δέχομαι καθόλου. Καλά, εσύ τι λες, έτσι. Εγώ, ο άνθρωπος είναι, καλώς. Έτσι. Λίγο σφιαλγία, λίγο σφιαλγία. Είναι μπομπέρ, είναι εκτελεστής είναι, χωρίς αναισθητικό είναι, λίγο, και για να τα νούμερα, για να καλύψω και πάλι τον περίγωγο, γιατί καθημερινά το εγώ καλύπτω. Εγώ δεν το βρίζω. Ναι, ξέρω. Εγώ χαριτωμένα ναι, το. Πολύ όλοι οι Σέρβοι λεγόντουσαν κλεφτοκοτάδες. Ναι. Άσχετα αν παίζανε στην Μπαρτσελώνα, ναι, λοιπόν, άμα παίζανε στον Μπακ, αν παίζανε στον. Ο άνθρωπος αυτός φέτος έχει σκοράρει ήδη 10 τεύματα. Αν μιλήσουμε με αποτέλεσμα και παραγωγικότητα, και αν εξαιρέσεις λίγο την χετούλα που στις εποχές μου παρέπεμπε αλλού αυτή η χέτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και ο Ιμπραήμοβιτς έχει χέτη. Και είναι και για εκείνον είχαν πει με το Πικέ. Αν θυμάσαι. Γιατί είμαι και λίγο παλιός. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά να εγώ δεν το παραβλέπω αυτό και δεν, αυτά είναι χιούμορ και δεν αναφέρομαι. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι killer. Έτσι. Είναι λίγο αργός. Δεν έχει backup. Κακός ο Πάοκ εδώ στον κουλούρι. Άποψη. Ένα κουλούρι. Πολύ... Εννοείται θα πει. Από συγγνώμη τώρα. Ακριβώ. Δηλαδή, δεν πάω να παίζω εγώ τώρα σε επίπεδο πρωταθλητισμού και να μην έχω 22 παίκτες. Δηλαδή, το backup του center forward του Πάου ποιο είναι. Ήταν ο Ακπομ. Ποιο είναι ο Ακπομ αυτή τη στιγμή. Και παλιά ήταν και ο Ασλανίδης. Είναι ο Ακπομ και ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης που έφυγε. Λέω είναι ο Ακπομ και ο Καρέλης. Μπράβο. Ο Καρέλης λοιπόν. Παίκτης Εθνικής Ελλάδος. Ο Καρέλης έγινε παίκτης Εθνικής Ελλάδος σε μια β' εθνική στο Βέλγιο. Έπεσε γάμα τέλος πάντων. Όχι, 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 όχι. Δεν θα τα ισοπεδώνουμε όλα. Από την άποψη. Ναι, αλλά δεν θα τα ισοπεδώνουμε. Όχι, θα ανταλλάσσουμε απόψεις. Βεβαίως. Δεν θα είσαι εδώ, είπαμε, είσαι στη ζωή σου οδοστρατήρας. Ναι. Αλλά εδώ ήρθαμε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Χαίρομαι. Θα λες το δικό σου, θα λέω και εγώ το δικό μου. Το δέχομαι. Κάτω από τη συζήτηση, επικομεδευτικό διάλογο και θα φτάσουμε στο τέλειο αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η αρχή τη δημοκρατία. Η αρχή τη δημοκρατία. Αυτό πρέπει να υπηρετούμε. Εδώ γεννήθηκε άλλωστε. Όπως και οι άλλοι βέβαια. Η Κολμπέτ να ετοιμάζεται, Σοφία, σε λίγο θα μας πει τα πάντα. Έχουμε λίγο έξι στην Κολμπέτ.
Ναι, ενώ δεν παίζω στοίχημα, εκ παραδρομής και τυχαία, και μου έκανε εντύπωση το ότι η εταιρεία σας, κυρία μου, που εκπροσωπείτε, τεράστιες έχει, αποδόσεις. Όχι, όχι, να πω το εγώ, ο μη γνώστη, ναι. Ότι έχει πολύ καλές αποδόσεις. Έχει, ναι. Και έχει και άμεση πληρωμή. Έχει ανταγωνιστικές άρα, αποδόσεις. Άρα, συγγνώμη, δεν την ξέρω καλά, μπορεί και να την μάθω, συγχαρητήρια. Γιατί είναι μια καλή θα τα μεταφέρουμε. Έτσι, θα πάμε τώρα στην Κολμπέτα, αφού πρώτα, γιατί μένω μια πολύ καλή πάσα στο κομμάτι με τον Κουλούρη, να εξάρουμε την αγωνιστική του συμπεριφορά, να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Το παιδί έχει κάνει 6 γκολ, δείχνοντας ότι θα έχει θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Εγώ γιατί να μην είχε φέτος και να έπρεπε να κάνει το μεταπτυχιακό του. Γιατί, το αγροτικό του. Γιατί πέρσι και πρόπερσι είχε 3 χρόνια στην ομάδα δεν και τα αποτελέσματά του δεν ήταν εφικτά. Καλά, όχι, εντάξει. Δεν τον έβαζε. Όχι, εγώ δεν είμαι ήταν μια περίοδος, ήταν μια περίοδο, νομίζω Οκτώβριο και Νοέμβριο, ο οποίο δεν έπαιζε ο Πρίγιοβιτς και έπαιζε ο Κουλούρης. Τον έδωσε ευκαιρίες πάρα πολλές ο Λουτσέσκου για να καθιερωθεί. Ίσως δεν τη άρπαξε τότε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Αυτή τη στιγμή όμως αποδεικνύει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό σεντερφόρ. Γιατί τι λέμε. Κλείνοντας, για να πάμε στην συμπαθή κυρία, ναι, την Κοψωτάτη. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Κουλούρης την περίοδο που ήταν στο ΠΑΟΚ δεν απέδειξε αυτό που είναι. Αντιθέτως, την περίοδο που είναι στον Ατρόμητο κινδυνεύει. Όχι, κινδυνεύει. Εντός εισαγωγικών να είναι πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα. Μακάρι. Δηλαδή και κλείθηκε και στην Εθνική. Βέβαια. Και μπορούμε να τοποθετηθούμε εδώ ότι ήδη τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Έχω ένα φίλο μου που έχει ένα τεράστιο εστιατόριο στην πόλη. Ναι. Έτσι, απίστευτης ομορφιάς. Και ο οποίος τον στηρίζει άρρωστα τον Κουλούρη και είπε ότι θα, στο τέλος της σεζόν θα είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ. Πολύ σκληρή δήλωση και πολύ αντρική ταυτόχρονα. Εγώ θα κάτι το οποίο εγώ δεν εστερνίζομαι σε καμία των περιπτώσεων. Καλά, είσαι πιο παραδοσιακός παοκτσής γι' αυτό. Εμείς που είμαστε πιο ουδέτεροι και το βλέπουμε συναισθηματικά, θα θέλαμε ο πρώτος σκόρερ, ανεξάρτητα αν είναι στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη ή στον Παναθηναϊκό ή οπουδήποτε, να είναι Έλληνας. Ναι, για άλλο λόγο. Ο ΠΑΟΚ για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πολύ λίγες φορές έχει βγάλει πρώτο σκόρερ. Έχει βγάλει το Σαλπιγκίδη πριν από 13 χρόνια, τη χρονιά που έφυγε για τον Παναθηναϊκό, ναι, με πολύ λίγα γκολ, με 16 γκολ. Σαν πρώτο σκόρερ επίσης είχε τον Αλιτζή πριν από πολλά χρόνια, αλλά τα 8 του γκολ από το σύνολο 17 πώς έχει κάνει, τα έχει κάνει με τον Πανιόνιο, γιατί ο ΠΑΟΚ τον είχε κάνει μεταγραφή μεσούς της περίοδου. Έτσι. Και δεν έχουμε δηλαδή. Και φυσικά πέρσι τον Πρίγιοβιτς, έτσι. Ίσως γιατί ο ΠΑΟ γενικώς δεν ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε, αδικήθηκε στα χρόνια. Δηλαδή τώρα να σας πω και κάτι και κλείνω, συγγνώμη. Βεβαίως. Τώρα δεν πάω να συγκρίνω εγώ τον Πρίγιοβιτς τώρα με την εποχή του Κούδα, του Σαράφη, του Τερζανίδη. Είναι άλλο ποδόσφαιρο, φίλε μου. Και εκείνη και η αντίπαλη ήταν άλλη. Αυτό είναι κάτι πιο αδικημένος λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Πιο αδικημένος που το πρόλαβα λίγο τώρα, Κούδας ήταν, είναι δηλαδή. Καλά, Θεός. Εντάξει, τώρα είναι. Σαν να συγκρίνει τώρα το Πέλκα με το Κούδα, ακούω κάτι παιδιά, όχι, παιδάκια. Δεν υπάρχουν, εγώ παιδί. Λοιπόν, ναι, μεν δέχομαι την μεταξέλιξη και την εξέλιξη, αν θέλετε, και τη διαφοροποίηση σε όλα τα αθλήματα και πολλό δε μάλλον και στο ποδόσφαιρο. Και θα πω όμως ότι ο ΠΑΟ αδικήθηκε πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια επί εκείνης της εποχής. Μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 70 και λίγο 80. Όπου δηλαδή Παρίδης, Ασλανίδης, Τερζανίδης, Κούδας, Σαράφης, Αποστολίδης, που να, δηλαδή έπεσαν καταρχήν μέχρι να νυχτώσει. Έτσι, για έτσι. Να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός που ήταν η αγαπημένη ομάδα του Παπαδόπουλου και του Ασλανίδη. Ωραία, γυρίσαμε στην δικτατορία. Δηλαδή, ναι, να χταθούμε 50 χρόνια πιο μπροστά. Τελείωσε. Εντάξει, είπαμε δεκαετία του 70, τώρα μιλάμε. Συγγνώμη. Όχι, δεν ζητάς συγγνώμη. Πολύ καλά κάνεις. Το αισθάνθηκα ως ανάγκη. Μα εδώ έχουμε την απόλυτη ελευθεροστομία. Πολύ καλά κάνεις. Απλά πρέπει να περάσουμε λίγο τώρα και στο αθλητικό στοιχηματικό ψητό. Σόφημα, πες μας τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε Champions League. Έχουμε Champions League. Οι όρες είναι περιορισμένοι, γι' αυτό έτσι τα κάνουμε όλα γρήγορα. Έτσι πρέπει. Έχουμε λοιπόν, ρυθμό. Έχουμε μηδενική γκανιότα στο παιχνίδι ΑΕΚ Bayern που ξεκινάει 8 παρα 5. Λογικό. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε σε αυτό και να πηγαίνουμε ένα-ένα στα μάτς. Σόφη, πες μου λίγο τον Άσο, το Χ και το 2, τα ποσοστά τους. Ο Άσος είναι στο 17. Και λίγο είναι. Το Χ είναι στο 7 και το διπλό είναι στο 1,25. Λοιπόν. Φίλε μου Σοκράτη, ναι, γνωστότερος όλους σαν Σόκρατες. Σόκρατες. Ήδη ζευτικό πιο άλλο, και κάποιο άλλο προσωνύμιο θα είχες. Σομόζα, Σομόζα, γιατί υπήρξα και ως εφέδρος αξιωματικός καταδρομών. Έτσι, μπράβο. Εσείς, αν είχατε σήμερα ένα κεφάλαιο των 10.000 προς πέταμα. Θα το απέφευγα. Θα την ΑΕΚ με την Μπάγκερν θα τη βάζετε. Όχι, όχι, θα το απέφευγα. Όχι. Να σας πω και το λόγο. Πώς το βλέπεις αυτό το μάτς εσύ, στοιχηματικά. Στοιχηματικά έχει ενδιαφέρον. Ναι. Για έναν τζογαδόρο. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτό το γκολ, ότι σε αυτό το μάτσο ότι η ΑΕΚ θα σκοράρει. Ένα τον γκολ εγώ. Ναι, να πάτε σε άλλο στοίχημα. Ναι, δηλαδή, όχι στο αποτέλεσμα. Σε ένα ειδικό στοίχημα. Μπράβο, ναι. Το οποίο έχει ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό του 2,04. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί η Μπάγκερ το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσει το τελευταίο μάτς, δεν είναι καλή.
έκανε μια νίκη με τη Βόλφσβουργκ. Έκανε, αλλά δεν είναι καλή. Δέχεται γκολ συνεχώς. Ναι. Οπότε εγώ λέω, η ταπεινή μου η άποψη λέω ότι μπορεί να προηγηθεί η Μπάγκερν 1-0-2-0-3. Έτσι. Ο Μαύρο, θα βάλει το Θωμά το Μαύρο μέσα. Θα το θυμάστε. Την Πεχτούρα. Ποιο θα παίξει το από τον Πανιόνιο. Ο φίλο σου, ο Τσάρτα. Ο Τσάρτα. Και καλό το τρία κόκκινο αυτό. Ξέρει ότι τα τρία είναι κόκκινο, ε. Το ξέρω, αλλά μόνο εξακοή. Εξακοή. Έχω παραβρεθεί και σε αυτού του ναού, αλλά δεν είμαι του αθλήματο. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο με το Champions League. Οπότε εσεί αυτό το μάτσο το αποφεύγετε. Εγώ το δίνω στοιχηματικά γκολ-γκολ. Ναι, αυτό είναι πιο λογικό. 2,04 απόδοση. Μπορεί όμω να είναι. Χαρτί και στυλοκύρη και σημειώστε λίγο. 1-4. Εκεί. Σαν σκορ. Ναι. Τα σκορ εγώ είναι, θεωρώ ότι είναι αποκλειστικά. Όχι, δεν λέω να κλείσει, αλλά το γκολ-γκολ καλύπτει. Ναι, και με το 1-5 καλύπτει. Τελειώσαμε. Ναι. Αρκεί να σκοράμε και οι δύο ομάδες. Δηλαδή ένα γκολ-γκολ στοιχηματικά μπορείς να το πάρεις στο πρώτο πεντάλεπτο. 0-1-1-1. Έκλεισε το στοίχημα. Πάμε για άλλο. Εφικτό. Δηλαδή είναι κάτι πόσο που γίνεται. Πόσο το δίνει αυτό? 2,04. 100% στα χρήματά σου αυτό, σε μια μισή αυτό ώρα. Αν με ρωτάς, έτσι, θα μπορούσα. Νομίζω ότι έχει μια γλυκιά γοητεία σας στοίχημα. Έχει, έχει. Γιατί έχει και είναι και εφικτό. Το άλλο είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Προχωράμε, φίλη μας Σοφία, παίρνουμε το επόμενο μάτς. Λοιπόν, ένα ακόμα παιχνίδι που έχουμε σήμερα στις 8:05 είναι Young Boys με Βαλένθια. Μπράβο. Εγώ εδώ να πω πρακτικά την άποψή μου. Έτσι. Οι Young Boys είναι. Οι οποίοι. Τα νεαρά αυτά παιδιά, οι οποίοι στο πρωτάθλημα του έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Είναι 15 βαθμούς μπροστά και θα το πάρουν. Γιατί έπεσε η Βασιλεία. Όμως εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ποδόσφαιρο το ισπανικό με το ποδόσφαιρο της Ελβετίας. Χωρίς να είναι καλή όμως και η Βαλένθια. Ναι. Εγώ... Βλέπεις τι παθαίνει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα φέτος. Η γνώμη μου όμως σε αυτό το μάτς, γιατί θέλω να είμαι συγκεκριμένος εγώ σε αυτό και να είμαι κοινικός, εγώ θα παίξω διπλό τη Βαλένθια. Ναι. Θεωρώντας τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων μεγάλη. Άσχετα που η μέτρια Βαλένθια, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιξε και σε δύο τελικούς διαδοχικά του Champions League, άσχετα που δεν πήρε κανέναν. Σύμφωνοι. Έχει όμως την οτροπία της μικρής ομάδος. Ωραία. Εσύ, σαν παίκτη στοιχήματος, γιατί θέλω, με ενδιαφέρει έτσι μια τρίτη άποψη. Εγώ βλέποντας αυτό το μάτς, ναι. Θα το στοιχημάτιζες, χωρίς δεν σε λάτρεις του αθλήματος. Εγώ αυτό το μάτς, αν θα το έπαιζα, θα μου πείτε πρώτα τα ποσοστά, αγαπητή κυρία. Μάλιστα. Για να πω... Η Σοφία για... μας. Η Σοφία μας, ναι. Αλλά το κυρία. Αυτό είναι... το λουλούδι. Παλαιόθεν, παλαιόθεν. Ναι. Είναι Σοφία, κυρία είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 3,62, το χ στο 3,42 και το διπλό στο 2,21. Εγώ, αγαπητέ φίλε μου, επειδή είμαι και λίγο παίκτης, όχι επαείων, δεν είμαι του στοιχήματος. Ναι, αλλά... μετέφραζε όμως, γιατί το επαείων μπορεί επαείο, να κλείσει το ραδιόφωνο μισή που ακούνε. Δεν είμαι ειδικός, δεν έτσι. Είμαι ειδικός. Έτσι, επαείων αρχαία ελληνικά. Ελληνικά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το έχεις, ξέρω αρέσει... ότι είσαι χαρισματικός με το λόγο και μου αρέσεις πάρα πολύ. Τέταρτης γενιάς καταρχήν. Το ξέρω, το ξέρω. Παίζει ρόλο. Ο σκύλο να πάρει από σόι να είναι, λέγανε οι παλιοί. Υπόθηκε η ατάκα, σκύλο να πάρει από σόι, είπε ο Μόζα. Κρατήστε το και στο πίσω και στο μπροστά μέρος του μυαλού σας. Λοιπόν, γενικώς εγώ επειδή θα ρίσκαρα, θα έπαιζα και έναν άσο. Άσο στη Young Boys. Ωραία. Ξέρετε γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί το ποσοστό και το νεανικό δεν είναι και τόσο μακριά. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα. Ναι, δεν είναι η Ρεάλ. Είναι, όπως είπες, μια πολύ καλή ισπανική ομάδα. Αλλά δεν. Όσο εκείλες. Και λίγο ρίσκο. Η οποία είναι και σε τραγική κατάσταση στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πόσες φορές έχει κερδίσει, ξέρεις, φέτος. Τίποτα δεν έκανε, δύο νίκες έχει κάνει. Ναι, τίποτα, κομικοτραγική. Άρα προχθές, γιατί να μην παίξω. Προχθές δεν κέρδισε τη Λεκανιές. Γιατί να μην κερδίσω λοιπόν εγώ το 3, πόσο είπατε κυρία μου. Και εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω τη γνώμη σας. Όχι, εσάς, εγώ διπλό. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και λίγο γιατί. Πούμε. Γιατί ξέρω ότι έχεις πλεονέκτημα, αλλά δες και τα ποσοστά μου. Σωστά. Γράφονται όλα αυτά τα πάντα, αφού ξέρετε καλύτερα. Προχωράμε, κυρία Σοφία, μας το τι γίνεται παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παιχνίδια που είναι 10 η ώρα. Έχουμε Μαδρίτη με Βικτόρια. Αθλητικό. Ρεάλ. Ρεάλ Μαδρίτη. Η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Ρεάλ μαζί τη. Ψάχνει να διώξει αυτό το λεποκοντόρο που έχει εκεί το Βικτόρια. Πλίσεν. Ναι, με την Βικτόρια. Γι' αυτό θα κερδίσει. Επειδή είναι πλίσεν. Πλίστα ρούχα. Λοιπόν. Αλλιώς αυτό να και το. Αυτό ο Λοπετέκη, γιατί σε αυτόν αναφέρεσαι, ο προπονητής σήμερα τη Ρεάλ. Όχι, δεν ξέρω αυτό. Ναι, ο Λοπετέκη. Λοπετέκη. Από όνομα φαίνεται αυτό. Ο Περέδη δείξε. Του έχει μπερδέψει. Ο Περέδη δείξε. Δεν τα καταλάβει. Θα πει και εσύ λίγο. Παίρνει του χρόνου του Άγω. Ορίστε. Ναι, όχι, δεν μπορώ να του πω αυτού. Ήμουν πρακτικό. Τελείωσα. Αγίο, χαγιόχιν και αυτά. Μα πια όχι, δεν λέω, εδώ, δεν θέλω. Θα φύγουν και θα συζητάμε οι δυο μα. Του σχήματο, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα δεν σου δίνει την εντύπωση του λίγου. Έτσι, φραντζούλα, ναι. Λιμοκοντόρο, θα μου πει τι ρατσιστή. Ναι, αλλά ο άνθρωπο κατάλαβε το τι πήγε. Και... το αποτέλεσμα. Ορίστε. Πήγε και διαδέχτηκε το Ζιντάν, ο οποίο έχει το εξή. Αυτό είναι πρόκριμα. Να εγώ όταν μου λένε για το Τάισον, να μπει για το Τάισον, με φτιάχνει. Λέω ποιο, τον Αλέντε Λόρ.
Ποιο θέλετε να μπω, να μπω να παίξω δυνατά. Αυτός μπήκε και το διώξαν και την εθνική. Λόγω αυτής της επιλογής. Ναι. Λοιπόν, διαδέχτηκε... ή έχεις τα κιλά και τα σηκώνεις, ή δηλώνεις λίγος και λες παιδιά, εγώ είμαι ζωγραφιστός με φρατζούλα, γεια σας. Ναι, αλλά φίλε μου να ξέρεις κάτι. Νομ πόσο λένε. Ο Λοπετέκη, δεν δύναμε. Επειδή είναι μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, ναι, και δεν, κάνει, δεν παίρνει αποφάσεις σε εμβρασμό, επειδή τώρα έτυχε. Εγώ δεν είπα να πάρει. Έτσι, πριν, να απολύβω, πριν οπότε... γιατί πήγε. Πήγε γιατί είχε φτάσει, αυτοί περνάνε, δεν είναι έτσι εύκολο να πας σε μια μεγάλη ομάδα. Κάτι έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Να μην τον κρίνω με τον άνθρωπο. Ναι. Να στο δούμε, το δώσουμε τον χρόνο. Να το δώσουμε τον χρόνο, αν και ο χρόνο δεν έχει, ναι. Από όσο ξέρω. Ναι. Πρέπει να έχει ήδη, είναι... ο τρίτος προπονητής των νέων πρέπει να είναι έτοιμος τώρα. Τώρα την Κυριακή είναι το μεγάλο, το ντέρμπι, το κλασικό. Είναι τυχερίο, έβγαλε τον νόμο άλλο στον αγώνα και λοιπά, το είδα το παιχνίδι. Το οποίο να ξέρεις ότι είναι το πρώτο μάτς μετά από 11 χρόνια, στο οποίο δεν θα υπάρχει Μέση και Ρονάλντο. Ο ένας λογικά ένας, αφού πήρε άλλος. Μεταγραφή πήγε στην αγαπημένη μου ομάδα. Αγιουβέντους είσαι, στην Ιταλία, ναι. Ασπρόμαυρα, έχεις οπότε λίγο δέσιμο με το ασπρόμαυρο εκεί πέρα. Και τα οικογένειά μου, Χατζηπαυλίδης λέγουμε. Όλοι είναι παοξίδες, αν αναφέρεσαι εκεί. Εγώ δεν είμαι. Ωραία, αυτό είναι. Αλλά για να τα λέμε όλα, αφού είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ρε. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Εγώ για αυτό το μάτς το Real Pleasant λέω ότι no bet για μένα. Ναι. Δεν το ακουμπάω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Γιατί? Γιατί είναι κωμικό το ποσοστό. 1,07. Ναι, 1,07, ναι, το άσο. Αν θέλει λίγο να συμπληρώσει συμπληρωματικά. Όχι, όχι, φίλε. Συμπλήρωμα νομολογίας που λέμε. Ναι, όχι. Δεν έχει νόημα όμως, γιατί στοιχηματικά, σε αυτό θα με επιτρέψει να πω ότι ξέρω παραπάνω. Πάσο, όχι, έτσι. Όχι, ξέρει. Μπράβο, λοιπόν. Πάσο, είπα τελείως. Το ένα, σωστό. Κάθε λέξη είναι γνωστή. Δεν επιχείρηματο εγώ και συνεχίζουμε στο επόμενο μάτι. Φίλη μα Σοφία. Λοιπόν, πάμε. Μάντσεστερ με Γιουβέντους. Έχουμε και εδώ Μάντσεστερ United. Τόσο που τους δέρνει όλους, που θέλει να τους δέρνει, ο Πορτογάλος. Ο Μουρίνιο μας λοιπόν. Ο Μουρίνιο της καρδιάς του καθενός. Και μηδενική γκανιότητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Πες λίγο ποσοστά. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 3,25, το χ στο 3,30 και το διπλό στο 2,54. Και πληθώρα άλλων επιλογών. Ναι, έχει μέσα. Πολλά στοιχηματικά. Εκεί μπορεί να γίνει χαμός. Ειδικά βασικά. Εγώ έπαιρνα τα πτυχιακό στο Manchester. Αλλά ήμουν Manchester City. Όταν η Manchester City δεν υπήρχε σαν ομάδα 1983. Δεν ξέρω αν έπαιζε. Μπορεί να ήταν και ασανσέρ. Μπορεί από... να ήταν στη Β' Εθνική. Δεν ήταν στη Β', ναι. Ήταν, μπορεί, λέω. Ασία, ναι. Είναι, έχει παίξει και εκεί, δηλαδή. Είδες όμως το χρήμα, τη δύναμη που έχει, πώς ήρθαν αυτοί και κάναν την ομάδα την τελευταία οκταετία να είναι στα ύψη. Για μένα, θέλω να σου πω κάτι για το αγγλικό που τέλος πάντων είμαι λίγο καλύτερος από τα άλλα. Λάθος επιλογή ήταν ο Μουρίνιο. Για τη Manchester United. Για τη Manchester United. Και μπορώ να σου πω γιατί. Και βέβαια στο συγκεκριμένο εκ του αποτελέσματος όμως, να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου και να πω ότι ήδη έχει ένα Europa Link. Και ο Τζος Μπεστ. Ναι, ο Τζος Μπεστ. Πού πήγε. Λοιπόν. Πήγε στο... στο... Έχει, έχει μια ομάδα την οποία εγώ όταν τους παίρνω στους παίκτες έναν προς έναν και κοιτάω τα μάτια στοιχηματικά. Δεν γίνεται να τους αποφύγω. Δεν έχουν στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν μεγάλα στόπερ. Δεν έχουν ασταλτική. Μαλώνει με όλους τους παίκτες. Εκείνο το, με το ροζ μαλλί το Γάλλο το Ντρογκμπά το πήρε για το αμυντικό χαφ. Το Ντρογκμπά. Το Μπόγκμπα. Πολ Μπόγκμπα, ο Γάλλος. Ο Γάλλος, αυτό ο ψηλό με το μαλλί που το βάφει αυτό εδώ το παιδί. Αυτό καλά το πήρε. Καλά αυτό το βάφει αφού προέρχεται από αυτή τη φυλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα αλλάξουμε την αισθητική ούτε τη γενετική. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι. Ότι έχει μαλώσει μόνο τον κόσμο. Εδώ παίχτηκε το σενάριο. Οπότε βλέπω ξεκάθαρα ότι είσαι ένα αντιμουρίνιο. Όχι. Είμαι. Δεν συμφωνώ. Εγώ αυτό εισπράττω. Ναι. Γιατί όμω. Είναι αξιωματικός ειδικών δυνάμεων για συγκεκριμένες αποστολές. Να πάρει μια Ίντερ δηλαδή που δεν μπορεί να αλλάξει δύο μπάλες και να σηκώσει. Μπράβο. Εκεί είμαι Μουρίνιο. Αλλά να πάρει να στήσει μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο σαν τη Manchester City. United, σαν τη City τώρα λέει. Σαν τη Manchester City τώρα, αυτή τη στιγμή και πέρσι. Που χάνεται η μπάλα, που κάνει 65% κατοχή. Από τη μέση και πάνω. Που δηλαδή, πίστε, που χαρακτηρίζω τους δύο προπονητές. Που βλέπεις ότι έχει την ταυτότητά του ο Κλόπ στην ομάδα την έχει μεταφράσει. Όχι μόνο ο Κλόπ και ο άλλος, ο Ισπανός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Γουαρδιόλα. Αυτοί είναι προπονητές που διδάσκουν ποδόσφαιρο. Ο Μουρίνιο τι είναι, αξιωματικός καταδρομών. Λοιπόν, πάρ τους σκότος τους, βάλε τι θα βάλεις, βάλε ένα γκολ και πάρε το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στοιχηματικά. Το Manchester United με την ομάδα της καρδιάς, όπως είπες. Η ομάδα στην Ιταλία, γιατί έχω και Σοκράτη Μαουρίτσιο πρώτο ξάδερφο, άρα έχω σχέσεις με την Ιταλία. Άρα, λόγω συναισθήματος λόγω συναισθηματικής προέλευσης δεν θα έπαιρνα θέση. Αλλά λόγω, αν θέλετε, καθαρά αυτή τη στιγμή πώς είναι οι δύο ομάδες, θα έλεγα Γιουβέντους.
άλλη μια διαφωνία. Όχι ότι είναι τεράστια ομάδα φέτος. Αλλά σε σχέση, σε σχέση με τον άλλον που πάει στα χωριά εκεί και βρίζει τους και ορμάει στους βοηθούς κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Βεβαίως. Έτσι. Και στο μάτς αυτό, το Manchester United Juventus, που έδωσε διπλό, εγώ θα το δώσω άσο. Άσο τη Manchester. Να γράφονται αυτά όμως τα πρακτικά. Ναι, γιατί εξακολουθώ να την πιστεύω. Αυτό είναι. Είναι μια ομάδα που τα στελέχη της είναι ένας και ένας, ναι, για μένα. Χωρίς μπάγκο όμως και ανασταλτική. Εδώ έχει ένα center for, τον οποίο αν εσύ είσαι stopper, φοβάται, είσαι stopper. Και μαρκάρεις τον Λουκάκου. Λες σε κάποια στιγμή, γυρνάει ο Λουκάκου, τον έφαγε και δεν υπάρχει stopper. Τον έφαγε, φίλε. Τελείωσε. Τον είδε το βράδυ, τον Λουκάκου. Δεν ατρομάξει. Δεν βγάζει να του δώσει τα λεφτά. Και συγγνώμη, έχω μερικά ακόμα κάτω από το θόμπι, μετά πάω στο σφαίρο. Συμφωνώ. Ε? Συμφωνώ. Και αυτό όχι, το τάγκ. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι και κατασκευαστικά bodybuilder, είναι και αποτελεσματικός και είναι και γρήγορος για την κατασκευή του. Είναι έχει πέντε παικταράδες η μάτια. Για να υπερθεματίσω πάνω στην άποψή σου, να ξέρεις ότι Λουκάκου και Μουρίνιο είχαν συναντηθεί στη Τσέλσι και τον έδιωξε. Ε, φυσικά. Τον έδιωξε. Γιατί μόνο αυτό. Όπως άλλο έγκλημα μεγάλο είχε κάνει σε έναν, για μένα, κατά τη γνώμη μου, την προσωπική, την ταπεινή, υπερπαίκτη που ακούει στο όνομα De Bruyne. Ένα παίκτη γλύκισμα. Ο οποίος πήγε στη Βόλφσμπουργκ. Όπου πήγε, έγραψε. Πήγε στη Βόλφσμπουργκ. Όπου πήγε. Πήρε η City με μυθώδες νούμερο. Έτσι έγινε παίκτη αυτό. Και ο άνθρωπος είναι, τον βλέπεις και είσαι μια, είναι μια γλύκα. Δεν τον βόλευε η φάτσα του. Κάθεται, σπάζει μπροστά, πίσω. Ωραία. Και είναι η ώρα, η κεντρική, να μας πάσει το διάλειμμα, φίλη μας Σοφία. Φυσικά. Για να συνεχίσουμε. Προσφορά της Goldbet, να τα λέμε και αυτά, και θα γυρίσουμε εδώ πέρα. Ξανά. Έτσι λοιπόν, με μια γλυκιά ένταση, μιλήσαμε για τα πρώτα τέσσερα μάτς του σημερινού παστίτσιου όμορφου παιχνιδιού που θα έχει σήμερα στο Champions League. Έτσι, το παρουσιάζουμε σαν παστίτσιο, που είναι το μέσο φαγητό του μέσου Έλληνα. Ιταλού θα έλεγα εγώ, αλλά και Έλληνα. Και Έλληνα, και Έλληνα, στην καρδιά μας. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είπα, παστίτσιο μουσακά είναι τα γούστα ολονών. Αλήθεια. Συμπλέουν οι απόψεις μας, αυτό δεν έχουμε διαφωνία. Όχι, καμία. Θέλω λίγο να φύγουμε εντελώς από το Champions League και θα ξαναέρθουμε σε ένα δίλεπτο. Mm-hmm. Επειδή παρουσιάστηκε στην αρχή σαν κορυφαίος χρηματιστής, και έτσι είναι η αλήθεια. Κορυφαίος δεν ξέρω, αλλά χρηματιστής είμαι. Καλός, πάρα πολύ καλός. Εγώ ξέρω, έχω ρωτήσει. Η γνώση είναι δύναμη. Ρωτήσαμε για σας και Ζωκράτη, σας έχουμε στη ζωή μας και ξέρουμε το τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω έτσι εντάχει σε δύο λεπτάκια, ναι, να μου λύσεις μία απορία. Ναι. Εκεί την εποχή του χρηματιστηρίου που χάθηκαν τόσα και τόσα χρήματα. Και κερδίθηκαν. Και κερδίθηκαν πάρα πολλά. Πώς ήταν δυνατόν? Εγώ είχα μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, την οποία την έκανα σε κάποιον και δεν είχα απάντηση. Έτσι, κάθε μέρα ερχόντουσαν οι φίλοι μου πολλά χρόνια, 95-98 να εστιάσω εκεί, κέρδισα 3 εκατομμύρια. Ναι, κέρδισα 4 εκατομμύρια χρόνια, κέρδισα 6 εκατομμύρια. Κάθε μέρα. Ναι. Συν 3 εκατομμύρια. Ρε φίλε μέρα, μου, ναι, πολλές μέρες. Και εγώ λέω, πώς γίνεται να κερδίζει κάποιος κάποια χρήματα και τόσοι πολλοί, χωρίς να τα χάνει κάποιος? Ναι, εγώ όχι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Στο χρηματιστήριο. Τι γινόταν? Θέλω όμως 2 λεπτά, δεν θέλω να μιλήσουμε 10 λεπτά. Είναι λίγο δύσκολο. 3 λεπτάκια, πάμε πάμε. Θα πω δύο κουβέντες λοιπόν. Ένα πράγμα που δεν ξέρει. Το μεδούλι. Το μεδούλι. Την ουσία. Λοιπόν, ναι. Επειδή η Ελλάδα βρισκόταν σε ειδικές συνθήκες και επειδή ήταν κάτι που δεν το ξέραν, δανειζόντουσαν και αυτό που έπαθαν οι τράπεζες. Μπαίνανε ακρίτως και γενικώς και χωρίς φαντασία. Ακρίτως, κύριε, χωρίς καμία κρίση, χωρίς να το δουλέψει στο μυαλό του. Θα κάνω και μετάφραση στα ελληνικά. Από ελληνικά σε ελληνικά, ναι. Με τον ΠΑΟΚ, με τη σύνθεση που έχει, χρειάζεται αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνει κανένα ελληνικά. Πάμε τώρα. Να κάνουμε μια παρέμβαση. Εχμή, αλλά φιλική. Φιλική, φιλική. Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι το χρηματιστήριο, η ζημιά του ενός είναι κέρδος του άλλου. Άρα αυτοί που χάσαν τα λεφτά, κάποιοι τα κέρδισαν. Στάνταρ είναι αυτό. Δεν εξαφανίστηκαν, δεν έγιναν άειλα, δεν φύγαν στον αέρα. Τώρα, είναι πολύ μεγάλο λάθος για κάποιον που δεν πιστεύει και δεν ξέρει, ή να απευθυνθεί στους σωστούς ανθρώπους. Ερωτηματικό, δεν εννοώ εμένα. Ναι, 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 δεν κάνω άγρα πελάτο. Γενικότερα, ναι, ναι. Δεν κάνω retail καταρχήν. Λοιπόν, μετάφραση, κάνει μετάφραση. Δεν ασχολούμαι με λαϊκούς. Δεν ασχολείται με λαϊκούς. Ναι, γιατί είμαι και λίγο. Ναι. Είναι άκουσα τάξη. Μην το λες αυτό και πάμε να συλλάβει ο Τσίπρας. Δεν είναι κακό αυτό να σε άκουσα τάξη. Είμαι τέταρτη γενιά. Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι? Και ποιο Χατζής, ναι, εδώ το τραγούδι του. Και ο οποίος ήταν και ψιλομπαλαμός. Πάμε τώρα όμως, το θέμα ποιο είναι. Να δώσουμε λίγο τα χαιρετίσματά μας σε ένα κοινό φίλο μας, το Μίτσο. Ο οποίος είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Ελπίζω, δεν ξέρω. Κορυφαίος Μίτσος της πόλης. Ναι, guest star ήμουν εγώ τώρα. Εδώ δεν ήξερα, δεν ενημέρωσα κανένα. Εν πάση περιπτώσει, το χρηματιστήριο λοιπόν είναι ένα θέμα σοβαρό. Πρόκειται για επένδυση, διασφάλιση και για μεταγενέστερη σκέψη και δεύτερη σκέψη. Τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε μια φρενίτιδα. Όλα τα χρηματιστήρια την περάσαν. Απλά εμείς, επειδή δεν είχαμε τη γνώση. Υπήρχε αυτός ο χαδελφισμός. Όχι, αδελφέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα οικονομήσουμε από βέβαια, εδώ. Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Και όλοι βλέπανε τόσο κοντόφθαλμα. Και δεν βλέπαν την επόμενη μέρα. Ότι όταν χτίσεις ένα μεγάλο οικοδόμημα και δεν έχει βάση και δεν έχει γνώση και δεν έχει ούτε καν. Δεν είχαμε ανθρώπους καταρχήν να καλύψουν τις συναλλαγές.
Ακόμα και τα στελέχη. Μα θυμάμαι, φίλε μου, δεν είχαν ιδέα. Ο περιπτέρας. Ο ένας Μανάβης, εγώ θα πω. Ναι, ναι. Έτσι, φίλος μου, Μανάβης κανονικά. Με κανονικά ο Μανάβης. Με μπανάνες, με φούτα. Μα δεν είναι κακό. Ναι, κανονικό. Μανάβης έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε αγόρασε αυτό 15 εκατομμύρια. Το άκουγα εγώ. Το λέω θανάσιμο. Εκατομμύρια ήταν σαν. Ναι. Τι 15 εκατομμύρια εσύ πήρε τώρα. Αέρα. Με έλεγε αέρα. Ναι. Εγώ τότε τον αέρα. Το margin, τον θεσμό. Τον είχα συνυφασμένο με στο μυαλό μου. Με... Θέλω να πάω ένα καλό μαγαζί. Θυμάσαι τότε. Ναι, να πληρώσω έναντι για να φύγει. Για να φύγει, να κάνει. Έχει κάποια σχέση. Και κάνανε τέτοιες γρηγοράδες. 15-20 εκατομμύρια και μείνει 3 εκατομμύρια έβγαλα χθες. Ναι. 2,5. Εγώ το λέω τόσο χάζι μπορεί να είμαστε εμείς που είμαστε. Για μένα λέω, για τον εαυτό μας. Ο πληθυντικός είναι ευγενία. Η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή τα λεφτά χοροπηδούσαν. Όχι για όλους και όχι για πολλοί. Easy comes, easy go, λένε οι Αμερικάνοι. Μετάφραση, συνέχεια μεταφράζει. Εύκολα έρχονται, εύκολα φεύγουν. Μπράβο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε στο. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για τώρα χρηματιστήριο. Τώρα είναι να πάμε μια... 20 χρόνια μετά. Αυτά γίνανε όλα 1999, τελείωσε και το. Και μία δόση το 2006 μετά τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή ο κύκλος του χρηματιστηρίου είναι ανά 8 χρόνια. Τώρα δεν έγινε γιατί έχουμε και Τσίπρα χωρίς να πολιτολογώ. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που δηλώνει, τουλάχιστον κατά δήλωσή της, αν και ο κύριος Καμένος πήρε πολλά εκατομμύρια από το χρηματιστήριο, ο συγκυβερνήτης. Εν πάση περιπτώσει και γαμπρός πρώην του κυρίου Φιλίππου. Εντάξει, είστε τέλειος. Δηλαδή, εντάξει, είμαι σκληρός, αλλά με λένε Λουκουμά. Πάμε παρακάτω όμως, το παρακάτω. Φορά και παραλλαγή. Θέλω να μου πεις τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να πηδήξουμε άλλα 12 χρόνια, ναι. Να φτάσουμε από το 2006 στο σήμερα, το 2018. Τώρα αξίζει τον κόπο να πάρουμε λεφτά. Αυτή είναι η ερώτηση. Πρακτικά. Α, με πρόλαβες. Με καλύπτεις και στις ερωτήσεις μου. Άκου, όχι, όχι. Επειδή καταλαβαίνω ότι μέσα στις σχέσεις. Εγώ λοιπόν έχω μία κόρη που σπουδάζει στο Λονδίνο και είναι 20 χρονών. Και έχω μία, ας πούμε, μέτρια οικονομική κατάσταση. Να καλύψω τις σπουδές της. Η ερώτηση είναι, θα βάζεις και ένα εκατομμύριο παλιό, ναι, θα βάζεις και 3.000 ευρώ ως αποθεματικό για να αγοράζεις μετοχές για την κόρη σου. Θα απαντήσω, παρότι δεν με συμφέρει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μπα, όχι, πολύ. Το χρηματιστήριο είναι μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής και οικονομίας και δεν μπορεί. Αν και λέγανε παλιό, όταν κυλάει αίμα στους δρόμους, τότε αγοράζουμε μετοχές. Η ερώτηση είναι ποιες. Όχι, σιγά σιγά, αυτό το επαναλαμβάνουμε. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ο βασιλιάς το έμεινε άφωνος. Τι είπες, αίμα κυλάει, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι πότε αγοράζουμε μετοχές. Όταν κυλάει αίμα στους δρόμους μεταφορικά, δηλαδή. Σόφι τα ακούω. Όταν υπάρχουν κρίσεις, όταν υπάρχουν καταστροφές, όταν υπάρχουν τυφώνες οικονομικής λέλαπας. Γενικά, όταν υπάρχει. Πάντα, όταν τότε ορμάς. Όταν πουλάνε οι λαϊκοί, αγοράζουν οι θεσμικοί. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, είμαστε. Και στο τέλος, ξέρεις τι γίνεται. Τα λεφτά τα παίρνουν πάντα αυτοί που πρέπει. Ναι. Ναι. Κατά ένα μαγικό τρόπο. Όχι, πάντοτε. Δεν είναι μαγικός. Ναι, όχι, κατά ένα μαγικό εισαγωγικά τρόπο. Δηλαδή, να σου πω και κάτι. Οι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ναι, γιατί είναι πλούσιο όμω. Εάν δεν είναι βασιλική οικογένεια κληρονομικό δικαιώματι. Γίνεται πλούσιο λόγο. Όχι, ελληνικά. Με... Ναι, θα σε φέρω λεξικό. Αν... Θα σε φέρω λεξικό. Εντάξει, ναι, θα σε φέρω δύο άτομα να μεταφράζουν. Okay, εγώ δεν σε προλαβαίνω. Συγγνώμη. Είσαι χύμα, κανονικό. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, είμαι πειρασμένο, μάλλον. Ναι, εδώ έχουμε χαμόνο. Okay, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι και κλείνοντας το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι. Ήθελα να μιλήσουμε για το. Εγώ ακόμα δεν θα αγόραζα μετοχές για την κόρη μου. Οπότε υποτείνεις επί της ουσίας στάση αναμονής. Αλλά και ξεκαθάρισμα της γενικότερης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος. Τελεία. Τέλος. Τελεία. Τα είπαμε όλα για το χρηματιστήριο. Πάμε τώρα και τι κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Κάνουμε φλι-φλακ με Λυσανίδη Ιωάννης. Και να πάρουμε και κανένα φράγκο για σήμερα το βράδυ, ρε παιδί. Ναι, πάρουμε κανένα στίχημα να. Έτσι, για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Πάμε οπότε στη δεύτερη τετράδα, 10 η ώρα το βράδυ. Με τι συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι εδώ στην Goldbet. Λοιπόν, ξανά 10 η ώρα, Σαχτάρ, Manchester City αυτή τη φορά. Σαχτάρ λοιπόν. Επέζει από την Ουκρανία. Έτσι. Ναι, κάτι λαϊκοί πρώην κομμουνιστές. Μπράβο. Ναι. Η Σαχτάρ αγωνίζεται με τη Manchester City. Φανερό νομίζω το διπλό εδώ για κάποιο λόγο. Πες λίγο τα ποσοστά. Ο άσος είναι 8,4, το χ 5,90 και το διπλό 1,37. Δεν πειράζει. Και 1,07 να ήταν, είναι η ομάδα της καρδιάς μου. Εγώ ήμουν Manchester City όταν δεν ήταν πρωταθλήτρια. Σε αυτό λοιπόν. Εδώ τώρα είναι και ομαδάρα όμως. Σε αυτό και λοιπόν. Δεν παίζει ακόμα εκείνος ο Van Broen. Πώς λέγεται ο ξανθό το χάφ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Πεδαράς. Ο De Bruyne μπήκε, ξεκίνησε. Ξεκίνησε, αλλά ακόμα δεν θα, Στο 5-0 έπαιζε. Θα τον παίξει μαλακά, δεν νομίζω. Yeah. Αν εξαιρέσει ότι είναι ξανθός. Και είναι συνεργάτη των Γερμανών. Όχι, μην τα κάνετε. Πότε εδώ. Όχι, όχι. Τι καταγωγή είναι. Συγγνώμη, ο κύριο, τι καταγωγή είναι. Μια ανάσα, είμαστε να φωνάξουμε και τον Αρτέμι το μάτσα τώρα εδώ και να γίνουμε. Όχι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι. Όχι. Μα ίσα ίσα οι Γερμανοί δύο χρόνια, δύο φορέ τον πόλεμο ήταν αντίπαλοι μα. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένο και η συγκεκριμένη ομάδα και ο συγκεκριμένο προπονητή έχει δείξει δείγματα γραφή. Και σε άλλες ομάδες. Συγγνώμη δηλαδή. Οπότε, αλλά... Όχι, τι συγγνώμη. Είναι πολύ θετική. Πολύ συγκεκριμένη. Πρώην κομμουνιστές, τρία ζουζουνάκια. Τώρα παίζει
Θα πεις... συμφωνήσω λοιπόν απόλυτα μαζί σου ότι ο Κουαρδιόλα, ο προπονητής που άλλαξε την Μπαρτσελόνα το ευρώ της ιστορίας της, παίρνοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια στην Μπάγκερν για μια τριετία μάζεψε όλους τους τίτλους, μην καταφέροντας όμως να πάρει και εκεί το Champions League. Δεν πειράζει, δεν λέει κάτι αυτό. Συνεχίζει τώρα στη City, το θεάρεστο έργο του. Τι έκανε. Έτσι. Πέρσι τι έκανε. Πήρε το πρωτάθλημα. Και τους τελείωσε. Δεν τον βλέπανε. Με ρεκόρ του θανατά, έτσι. Φέτος δεν είναι ο ίδιος. Με 100 βαθμούς, δεν τον είδα στο ταμπλό τώρα αυτή. Ναι, θα συμφωνήσω λοιπόν εγώ. Απλώς για να ενισχύσουμε λίγο το ποσοστό, επειδή το 1.37 το βλέπω λίγο light, θα το έβαζα διπλό και over. Δηλαδή θα μπουν πάνω από 2,5 γκολ στο μάτς. Και αμέσως το αυτά διπλό εσύ, και over. Είσαι πιο καλός. Ναι, μας πηγαίνει στο 2.10. Συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς, φίλη μας Σοφία. Hoffenheim Lyon. Τέλεια το είπες, πρώτα σε μπράβο σου, σε είδα, το έψαξες. Hoffenheim λοιπόν, να ξέρεις, Γερμανία. Ναι. Έτσι, με τους φίλους μας τους Γάλλους. Όχι και πολύ Γάλλους αυτοί, πολύ. Λιόν. Οι περισσότεροι άμα τους δεις είναι από τις απικίες. Και Λιόν την οποία να ξέρεις ο ΠΑΟΚ την είχε συντρίψει κατά το παρελθόν, την κατία εκείνη που αναφέρθηκε στο 70. Ναι. Είχαμε παίξει ένα μάτς πρώτα μέσα στη Λιόν 3-3 και ο επαναληπτικός που δεν τον έδειξε η τηλεόραση, ο ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν 7 χρονών παιδάκι, την ισοπεδώσαμε τη Λιόν με 4-0. Σε μια κατάμεση τούμπα τότε, τον 45. Έπαιζε ο συνονόματος τότε. Ο ποιος? Καραγιοργίου έπαιζε. Όχι, ρε, όχι. Φίλοι, όχι. Ο Καραγιοργίου είναι πολύ μετεγενέστερο. Μιλάς για πιο παλιά. Καλά, δεν είναι. Δεν ξέρω και όλη ο την Νίκος ιστορία. Έπαιξε 17 χρόνια μετά. Κατάλαβα, οκ. Okay. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το μάτς. Ρώμα της ΕΚΑ Μόσχας. Εκεί. Να το ο φίλος. Εκεί. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε. Είσαι Ρώμα οπότε. Ναι, αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά. Όχι. Τα ποσοστά. Λοιπόν, ο Άσος είναι στο 1.34, το Χ στο 5.60 και το διπλό στο 10.05. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και ο μισός πλανήτης. Μα οι άνθρωποι είναι λογικοί. Η Ρώμα είναι το απόλυτο φαβορί. Παίζει και Έλληνας. Έτσι, εγώ έχω και μια δυναμία, ακόμα και για το Λιμιό που σου είπα στο διάλειμμα. Με τα Ελληνάκια. Είμαι αυτούς που θέλουν να είναι Έλληνες. Που για μένα είναι Έλληνες. Τι είπατε το κούμπο, ας πούμε. Εγώ στο Μανολά θέλω να πω ότι έχω κάνει ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό λάθος. Βέβαια. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Έτσι. Πολύ παλιά, πριν πάει στον Ολυμπιακό. Ναι, εγώ έλεγα ότι δεν μπορεί αυτός να κάνει τέτοια καριέρα που λέγανε όλοι ότι θα κάνει. Με ξεφτέλησε, με γελιοποίησε. Το παιδί είναι πάρα πολύ γρήγορο στις επεμβάσεις του. Έτσι. Ο άνθρωπος μόνο που είναι τέταρτος, πέμπτος χρόνος στη Ρώμα. Το ψάχνουν να τον κάνουν ανανεώσεις συμβολέων συνεχώς. Και είναι μήλον της Εύβοιδος μεγάλων κορυφαίων σωματείων της Ευρώπης. Αλήθεια. Έτσι. Μιλάμε για σωματεία τα οποία είναι στην πρώτη τετράδα. Ελέγχεται για τον χαρακτήρα του. Εκεί ναι. Λίγο τα είμαστε. Άμα το συνδυάσει και με το χαρακτήρα, το οποίο δεν το ξέρουμε. Ελέγχεται, είπα. Ελέγχεται, έχει ακουστεί. Ο οποίος Μανολάς ήδη έχει κάνει το τέλειο για την καριέρα του. Πέρσι με δικό του γκολ απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Το είδα. Δηλαδή μιλάμε για μαγικά πράγματα. Σαν τρελός πήγε πάνω στις κερκίδες. Αν ρωτούσε το Μανολά όταν ήταν παιδάκι 10 χρονών, 12, τι όνειρο μπορούσε να έχει αυτό, ούτε μπορούσε να το αναφέρει. Πάρω αυτόγραφο από τους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Ναι, να το σου δείγω, έτσι ναι, να πάρω αυτόγραφο. Ρε. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Οπότε στη Ρώμα συμφωνούμε και οι δύο με τον Άσο της Ρώμα. Ναι, και είπαμε και τους λόγους. Μπράβο. Και πάμε και στο επόμενο μάτς, φίλοι μας. Και φυσικά κλείνουμε για σήμερα. Τελευταίο παιχνίδι για Champions League. Άγιαξ Μπενφίκα. Ο Άγιαξ λοιπόν, η ομάδα των νεαρών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Που προσφέρει απλόχια και τη ιστορία. Που μοιράζει. Γιώχαν Κρόιφ. Βαμπάστερ, περάζαν παικταράδες. Καμιά χαρά είσαι. Τι δεν ξέρεις, μια χαρά είσαι. Ξέρω, ναι. Εντάξει, πιτσιντική του. Τώρα αλλάξανε τα κόσια. Τα όπλα αλλάξαν τώρα. Για πες μας, θέλω να τοποθετήσεις. Άγιαξ, είμαι 100% είμαι Άγιαξ, γιατί πρώτον είμαι του ολοκληρωτικού ποδόσφαιρου του θεαματικού που το παράγει και το παίζει. Ο Άγιαξ τον έχω δει τυχαίως και με την Άγιαξ και με άλλες παίζει γρήγορα. Έχει τον νεανικό τον ενθουσιασμό. Ξέρει μπάλα, έχει 2-3 πολύ καλούς παίκτες. Τι απίστευτη σχολή το έχουν αυτοί εκεί στην Ολλανδία. Μια μικρή η οποία όμως μερικά χρόνια μείναν πίσω. Πληθυσμιακά μπορεί να είναι και λιγότερη. Μικρότερη είναι δηλαδή από εμάς. Κάπου εκεί είμαστε. Τώρα, τι να είμαστε μία ή άλλη. Μία ή άλλη είμαστε, αλλά ναι. Εμείς. Τι παίκτες έχουν βγάλει συνεχόμενα επί χρόνια. Σαν μια ατελείωτη δεξαμενή, ανεξάντλητη. Να μην σας κουράσω, να σας πω κάτι εγώ τώρα εδώ φιλικά που τα λέμε. Φυσικά, τα το άθλημα που μας πήγε σε όλες τις Ολυμπιάδες. Που προσομοιάζει στον Έλληνα και που δυστυχώς δεν δόθηκε είναι το water polo, άσχετα αν έχω παίξει εγώ, και όχι το ποδόσφαιρο. Ναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημα του Έλληνα και έχει αποδειχθεί ιστορικά. Είναι μεν ένα λαϊκό άθλημα, είναι ένα φανταζή άθλημα, αλλά δεν πηγαίνει στην πειθαρχία και στη λογική του μέσου Έλληνα. Να το πούμε και λίγο κοινωνικά. Ναι, απλώς όμως απλά και... όμως οι Ολλανδοί, ναι. Που είναι μία μίξη περίεργων Γερμανο... και συνεργατών βέβαια με τις Βάζιγα εκεί κανονικά, Ουμπεράλες και τέτοια, ναι, αλλά έχουν και τα χασίσια, έχουν και τη φαντασία, έχουν και τους Μουλούκους
τους μαυροπίδικους εκεί, ναι. Και εν πάση περιπτώσει το λέμε χαριτωμένα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά, οι Ολλανδοί είναι μια μεγάλη σχολή. Και είναι αυτοί που δεν υπήρχε νούμερο. Έπαιζε ο άλλος 14 τότε, που το 14 ήταν ο πέμπτος αναπληρωματικός. Ναι. Ακόμα και στα νούμερα και στη λογική ήταν πολύ μπροστά, ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι ότι η Εθνική Ολλανδίας από τη δεκαετία του 70 και μετά που καταλαβαίνουμε όλοι συνειδητά ποδόσφαιρο ήταν η αγαπημένη όλων. Με την έννοια ότι μπορεί να είσαι ένα γερμανόφιλος, έτσι Αργεντίνος, αλλά δεν γινότανε να μην συμπαθείς και την Εθνική Ολλανδίας. Όταν είχανε, ξεκινάμε από τα εύκολα, μια πολύ όμορφη φανέλα, πανέμορφη, δεν ξέρω, στο μάτι σε ξεκούραζε, ναι, αυτό το τουλουπέ. Πορτογάλι. Ναι. Και μετά είχαν τέτοιους παίκτες με τόση ποιότητα, με τόση γλυκύτητα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αξιωματική των ΕΣΕΣ, αλλά όχι πρώτη γραμμή. Δηλαδή γλυκούλιδες αξιωματική. Ποιο θα ξεχάσει δηλαδή, τώρα στο 74 τον τελικό, όταν παίξανε την μπάλα 33 φορές, 34 με στο πρώτο δίλεπτο για να κερδίσει το πέναλτι ο Νέσκενς. Πρώτο. Χάθηκε πεκταράς. Η μπάλα. Νέσκενς, δεκάρι. Πεκταράς. Πεχτούρα. Και σούτα σκοτώ. Και Τζόνι Ρεπ. Και πολλοί. Και πολλές φορές. Και μετά Γκούλιτ και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει. Είναι μια σχολή. Η Μίλαν, γιατί το με έδωσε την ευκαιρία και την πάσα, έτσι, κάνανε χθες επίθεση στους παίκτες οι οπαδοί της Μίλαν, γιατί στο ντέρμπι με την Ίντερ, το οποίο το χάσανε στον 92ο λεπτό, έτσι, δεν δείξανε καθόλου πάθος. Δεν ματώσανε, δεν. Έτυχε να το δω το μάτς. Το έψαξα να το δω και στοιχηματικά. Οι Μπερλουσκόνοι έχουν και εσωτερικά πολλά στη Μίλαν. Δηλαδή είναι μια ομάδα καινούρια, πόσο ξέρω, που έχει χάσει την ταυτότητά της. Φίλε μου, είδα το μάτς προχθές που είναι ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι. Και έχει παίκτες. Είναι μέσα, βέβαια έχει παίκτες. Σαν ατομική. Πέρσι η Μίλαν δαπάνησε 180 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Έτσι. Έτσι. Και έπαιζε σε δεφόρα. Τι να παίξει ο Αντρέ Σίλβα παράδειγμα. Από την κυβέρνηση ποιον πήρε. Τον Μπονούτσι δεν πήρε. Ναι, και τον επέστρεψε. Δηλαδή παίρνω το Φεράρι και λέω συγγνώμη καινούριο Φεράρι, δεν μου κάνει, πάρ' το πίσω. Γιατί δεν έδεσε. Είναι πολλά. Μα και τώρα, φίλε μου, μπροστά έχει τον Ιγκουαΐν. Που δηλαδή, το γουστάρω πολύ. Βέβαια, είναι σεντερφόρ. Αυτός είναι. Με απίστευτα τελειώματα. Αυτός είναι ο δικός σου με τη Χέτη, ο Τσέρβος, αλλά με Μέση. Δηλαδή, Μέση, όχι ο Μέση. Εννοώ δηλαδή. Όχι, Μέση δεν κάνω. Κα... Με ναι. Η Μέση. Μέση με ήττα, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να στρίψει, μπορεί να είναι και λίγο πιο γρήγορος. Βέβαια, και αυτός ήταν υπέρβαρος. Εγώ, επειδή είναι αντικειμενικός γενικά όταν μιλάω, εγώ δεν θα συγκρίνω ποτέ στην αγωνιστική του αξία τον Ιγκουαΐν με τον Μπρίγιοβιτς. Ποτέ δεν συγκρίνονται αυτοί. Ο Ιγκουαΐν έχει πέντε... κάνει μια διαδρομή απίστευτη παίζοντας σε Ρεάλ Μαδρίτης. Μα τα λεφτά βάλτε στο χρηματιστήριο και αυτό χρηματιστήριο. Ναι, εν μέρη. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν είναι χρηματιστηριακή αξία. Αναφίβολα. Παίζει ρόλο το τι κάνεις με το πόσο στοιχίζεις. Αναφίβολα ήταν. Η αντανάκλαση. Εγώ το είπα μεταφορικά. Δηλαδή είναι ένα βαρύ ψηλό παιδί σωματοδομικά. Έτσι. Με την μπάλα τα... έχει άβυστη σχέση κάτω. Με την μπάλα, με τα τελειώματα, με το δεξί του, με, και με την του, τρίπλα του και με την κίνησή του, με αυτά. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα ψηλό, αλλά σκοτώνω ο σεντερφόρ. Αν υπάρχει. Εμένα και αυτόν που στη Ρεάλ, για να κλείσω, συγγνώμη σας τρώω τον χρόνο. Όχι, μια χαρά. Έχω κάνει κατάκριση φιλοξενίας. Είσαι μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ήξερα ότι είσαι οδοστοτήρα, γι' αυτό έφερα. Ήταν επιλογή. Έκανε το λάθος. Ήταν συνειδητή. Όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ να ξέρει κάτι, κάνω μόνο λάθη όλη τη μέρα και σε κάποια στιγμή κάνω κάποιο σωστό. Είσαι φύς. Συνέχισε. Πάω τώρα στο διατάφτα. Εμένα και ο Ιγκουαΐν και ο άλλος, ο center for της Real, που ο πες τον, που δεν τον γουστάρουνε. Τον Μπέιλ. Όχι, τον center for είπα. Μπέιλ είναι πλάι. Α, ναι, τον Μπενζεμά. Τον Μπενζεμά. Ναι. Τους γουστάρω πάρα πολύ ανεξαρτήτως όλων των άλλων, γιατί ενώ είναι ψηλά center for, έχουν τελειώματα άσχετα να δεν τους γίνουν πάντα και ξέρουν μπάλα, ρε παιδιά. Φίλε, ο Μπενζεμά είναι ένας παίκτης απίστευτης κλάσης. Ναι, αλλά ξέρεις τι γιούχα. Άμα σου πω ότι τρώει, θα πάθεις πλάκα. Ναι, αλλά έχω φίλο στο Μέση στη Μαδρίτη. Αυτή είναι η δυνατότητα και τις διοίκηση, οι μεγάλες διοικήσεις, οι οποίες αδιαφορούν για το τι θα πούν, τι θα πει ο κόσμος. Το πλεονέκτημα της Ρεάλ είναι άλλο, φίλε. Είναι 7 χρόνια στη Ρεάλ. Εγώ τώρα και κάθε χρόνο έχει πάρει 5 Champions League. Με τον Μπενζεμά σε δεφόρ. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, όλοι όταν είναι, είμαι εγώ διοίκηση. Βλέπω στο τέλος τι έκανε, τον φωνάζουν τα δύο τρίτα, τον κυνηγάνε και. Και δεν λες και το βασικότερο. Τι γίνεται εδώ, αδερφέ, Champions League. Τι γίνεται εδώ, Champions League. Τι γίνεται εδώ, πρωτάθλημα. Να πω και ένα αστείο. Μπορώ να πω ένα αστείο. Χίλια αστεία. Ένα αστείο. Λέω, ρωτάνε έναν Ισπανό, έχω έναν φίλο Έλληνα, ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για επαγγελματικούς λόγους, αφού αυτοί οι αριστεροί μας διώξαν όλους. Όποιος μιλάει. Μην αφήνεις μηνύματα υπαινιγμού. Δεν αφήνω τίποτα. Δεν διώξαν κανέναν και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Καλά, όλοι είμαστε Έλληνες. Όλοι εδώ είμαστε πολιτικοί. Συζήτηση εδώ δεν κάνουμε. Δεν θα κάνουμε κάνω πολιτική συζήτηση. Ναι. Λέω, πολλοί Έλληνες λοιπόν το τελευταίο διάστημα, να το πω πιο κυκλικά, έχουν φύγει για επαγγελματικούς λόγους. Ένας λοιπόν, ένας εξ αυτών πήγε στη Μαδρίτη λοιπόν. Λοιπόν, και μου λέει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ρεάλ δεν είναι, μου λέει, ούτε η ιστορία της, ούτε. Τέτοια. Είναι ότι στη φανέλα πάνω έχει το στέμα.
Α, βέβαια. Είναι πολύ σωστή αυτό που είστε. Δεν μπορεί, μου λέει, άσχετα αν δεν συμφωνούμε με τη βασιλεία ή με το θεσμό, δεν μπορεί, μου λέει, αυτή η ομάδα, γιατί δεν είναι η μοναδική ομάδα της Μαδρίτης. Όχι, πώς είναι. Έτσι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Επιλέχθηκε, λοιπόν, να έχει το στέμα. Δηλαδή, είναι η φιλικά προσκύμενη, αν θέλεις, η ομάδα. Έτσι. Είναι οπότε η ειδοποιός διαφορά. Εκτός από όλα τα άλλα. Εκτός από όλα τα άλλα. Μια τεράστια ομάδα, τι να λέμε. Έτσι. Εγώ... Η απόλυτη ομάδα. Στην... Εγώ που δεν είμαι οπαδός της, έτσι, σαφώς και υποκλίνομαι μπροστά της. Εγώ. Εγώ να σου πω κάτι, στην Ισπανία δεν έχω ομάδα όπως έχω, ας πούμε, στην Αγγλία ή στην Ιταλία, αλλά κατά καιρούς μου άρεσε πολύ και η Μπαρτσελώνα. Δεν θα πω και θα πούμε και κάτι και για αυτήν την ομάδα που μου αρέσει, αυτός ο συμπαθής Γάλλος στη Αθλέτικο Μαδρίτη, αυτό το Ζουζουνάκι. Κρισμάν. Ο Κρισμάν, ναι, αυτός θα μπορούσε να είναι και χρηματιστής. Έχει το στυλάκι δηλαδή. Το... Αυτός έχει ένα χάσμα που αν πας θα τον ακούσεις. Δηλαδή, να σε μιλήσει, θέλω να σας πω κάτι και να σας... θα τον ακούσεις. Εμείς πες το μου. Ναι, γιατί δεν είναι ευγενική φυσιογνωμία. Ναι. Κατευθείαν σε υποδιαθέτει θετικά. Είναι ευγενική, είναι ο λιγότερο γραμμένος. Είναι... Σε βγάζει μια θετική άβρα, παιδί μου, κοντά στον απέναντι. Μπράβο, ναι, ναι. Θα τον ακούσεις. Ναι. Θα σε πει αυτό το δικό. Και είναι όμως και παικταράς. Άστο, τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Άρα και, αυτοί, και αυτού συμπάθω. Δηλαδή στην Ισπανία δεν έχω. Θα μπορούσα να είμαι και Ρεάλ, θα μπορούσα να είμαι και Μπαρτσελόνα, θα μπορούσα να είμαι και Αθλέτικο, άσχετα αν είναι λίγο Μουρίνιο Αθλέτικο. Ο Μουρίνιο στην Αθλέτικο θα πάει. Καλά, αυτά τα. Γιατί. Αντιποδόσφαιρο δηλαδή, αυτό το αντιποδόσφαιρο εκεί ταιριάζει. Σοφάκι μου, μίλα μας λίγο για Γκολμπέτ, γιατί λοιπόν, σήμερα την έχουμε λίγο παραπονούμενη. Πολύ. Και φτάνουμε έτσι προς το τέλος. Εκπομπής να πούμε ότι σήμερα έχει Champions League. Mm-hmm. Δίνονται πολλές επιλογές σε ειδικά στοιχήματα για κάποιον που δεν θέλει να παίξει το κλασικό. Άσοχη 2. Υπάρχει και το ασιατικό handicap, να πούμε. Mm-hmm. Η Goldbet προσφέρει ασιατικό handicap. Και φυσικά αυτοί που δεν είναι λάτρεις του στοιχηματισμού, υπάρχει και το καζίνο με καθημερινές προσφορές. Όποιοι λοιπόν είστε εγγεγραμμένοι. Δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια, καζίνο, φωτάκι, ό,τι θέλει. Πώς γίνεται αυτό, πρέπει κάποια μέρα να το μας το δείξει. Θα σε κάνω εγγραφή μετά, θα κάνουμε εδώ. Όποιοι λοιπόν δεν είστε εγγεγραμμένοι, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στη σελίδα της Goldbet και να δείτε τις υψηλές αποδόσεις που δίνει, αλλά και την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι, συνδέστε, στοιχηματίζετε σήμερα Champions League. Πλάκα, πλάκα, παίζετε καλή, καζίνο. Καλή εταιρεία με πολλές δυνατότητες, δεν το ξέρα. Για να πω την αλήθεια. Αναμφίβολα, η κορυφαία αυτή τη στιγμή εταιρεία στοιχηματική. Μπράβο, ναι. Δεν γίνεται ένας πόλεμος όμως, να ξέρεις, δέχεται όπως αυτοί και άλλες 20 που έχουν άδεια, με την έννοια ότι ζητάνε να ξέρεις, έτσι ενημερωτικά, 5 εκατομμύρια ευρώ ζητάνε από τους ιδιοκτήτες. Έκαστος, να τα λέμε. Να δώσουν προκαταβολή για τα επόμενα 5 χρόνια την άδεια. 5 εκατομμύρια ευρώ. Που 8 στους 10 Έλληνες, αν το πάμε να το γράψουμε το νούμερο, θα κάνουν λάθος. Πολύ πιθανό, γιατί δηλαδή τόσο τους λείπουν. Δηλαδή, έπειτα μου λέτε από κάθε λογική. Δεν θα πω. Δεν θα εδώ κάνω. Δεν είναι απλώς εχμή. Άμα κάνω σχόλιο, θα μου πεις ότι μιλάω πολιτικά. Μπορείς να κάνεις ένα 35 λεπτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι σχέση έχουν με την ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή, αυτοί τώρα δεν είναι. Παίρνουν και σκοτώνουν τον άνθρωπο. Αυτοί θέλουν να πάρουν τα λεφτά από όλο τον κόσμο για να τα δώσουν σε δύο που υποτίθεται ότι υποφέρουν, τους οποίους ήδη έχουν σκοτώσει με 10 μειώσεις. Ωραίο τύπο. Να σε κάψω Γιάννη να σα λείψω λάδι. Πολύ δυνατό είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, με αυτό ακόμα το απόφθεγμα, το χρόνιο, των πολλών χρόνων, του Σοκράτη μας, του... για πες μου, πριν κλείσουμε ένα λεπτάκι ακόμα έχουμε, θέλω να μου πεις, από τα μαγαζιά όλα της νύχτας εκείνα, του 80, του 90 που λέγαμε, το ποιος σου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, πού παίρνεις πολύ ωραία, Λέει, ας πούμε καφέ, Λάβαλμπον, και λέει και λέει, εγώ ναι, τα παίρνω όλα όλα αυτά και άλλα πολλά, και εγώ Λάβαλμπον. Λάβαλμπον γιατί ήταν. Ακρόαμα. Ακρόαμα με τον φίλο μου τον Ρόζα και όχι ο Φίστα. Βέβαια το ακρόαμα δεν πρέπει σε αυτή την εκπομπή γιατί πηγαίνει όλο ο Άρης και πανηγύριζε με τον Ξαντό. Και εμείς μ' αρέσει. Ναι, απλά το ακρόαμα, ναι, άλλο στυλ. Μπουάτ, Μαρινέλα, Σούποτιτς. Πολλά. Εγώ για μένα, επειδή ρώτησες προσωπικά, για μένα το μαγαζί. Την πιο γλυκιά ανάμνηση. Σε όλα είχα. Πολλά, δεν έχω παράπονα από κανέναν. Ακόμα υπάρχουν. Καταρχήν ο κ. Παπαδόπουλος είναι ακόμα εκεί, στο ίδιο μαγαζί, εκεί τον Μποέμ τώρα. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Λέμε τώρα, επειδή αναφέρθηκε. Η Λάβαλμπον ήταν το μαγαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γιατί εγώ ήμουν παιδί Τσιμισκή, κέντρο, αλλά Τσιμισκόβιος. Άρα εκεί για να μπει από μενεμένη και τέτοια στο κέντρο, μπορεί να σου ζητούσαν και διαβατήριο. Όχι, όχι. Εκεί την εποχή. Όχι, τώρα σου λέω, φτάζησα. Εδώ έχουμε τη φίλη μας όμως από το Κορδελιό. Ναι, αλλά την έχουμε κάνει μεταγραφή. Να την κάναμε μεταγραφή. Ας ορμήσει, εγώ μιλάω για εκείνη την εποχή. Μπράβο. Εκείνη την εποχή δεν θα είχα τη τιμή να γνωρίσω την αγαπητή κυρία. Αλλά τώρα. Εκείνη την εποχή σίγουρα δεν ζούσα κι εγώ. Προφανώς. Πιθανόν ήταν και πολύ μικρή, δεν ζούσε και η μητέρα σας. Γιατί μιλάμε για το 1980. 80-90, μαγικές δεκαετίες. 80 ήταν που σκότωνε, 79-80. Είχε πολύ ωραία μαγαζιά, διαφορετικής νοοτροπίας.
Όχι ότι τώρα δεν έχει, δεν είχε την κρίση που έχει. Ωραία. Και είχε και άλλη φιλοσοφία. Αυτά λοιπόν φίλοι μου για σήμερα. Ανταλλάξαμε απόψεις με το φίλο μας τον Σοκράτη, τον οποίο φυσικά και θα ξαναφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα γίνει. Πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σοκράτη, μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την όχι μόνο πρόσκλησή σας, αλλά και με τις τεράστιες αναμνήσεις που μου δημιουργήσατε. Χαιρετούμε λοιπόν όλους και όλες.